אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את שלושת היעדים. לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Μωυσή Λίτση. Μωυσή, καλημέρα και καλό μήνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Ανέστη. Καλό μήνα, αν και για το συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, κάθε άλλο παρά καλός είναι ο μήνας, διότι πριν λίγο εξέπνευσε η εκεχηρία. Mm-hmm. Σε 7 η ώρα ήταν η τελευταία προθεσμία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει παράταση εκεχηρίας και mm-hmm. αυτή τη στιγμή τα διεθνή και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας, βολές πυροβολικού, εκτοξεύτηκαν ρουκέτες από την πλευρά της Χαμάς προς περιοχές του Νοτιού Ισραήλ που αναχαιτίστηκαν. Και ο Ισραηλινός στρατός ο ίδιος επιβεβαίωσε, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχηρία, mm-hmm. ότι έχει ξεκινήσει ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια λωρίδα της Γάζας και βέβαια έχει τεθεί και σε συναγερμό η περιοχή από το νότιο Ισραήλ μέχρι το κεντρικό Ισραήλ, προφανώς για το φόβο ότι θα υπάρξουν και ήδη φαίνεται να υπάρχουν πυραυλικά χτυπήματα από την πλευρά της Γάζας. Θα έλεγα ότι η κακή μέρα φάνηκε από χθες το πρωί, ναι. όταν λίγο μετά την αγωνιώδη της τελευταίας στιγμής μάλλον παράταση της εκεχηρίας. Μιλάγαμε χθες, είπαμε πριν 2-3 λεπτά πριν τις 7 είχε παραταθεί η εκεχηρία και ενώ ήταν ήδη στο Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, σε ώρα αιχμής δύο Παλαιστίνοι ένοπλοι βγήκαν από ένα λευκό αυτοκίνητο και άρχισαν να πυροβολούν σε μια πολύ συχνά στη στάση της Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι, να τραυματιστούν 16 και την ευθύνη μετά από λίγη ώρα να την αναλάβει η Χαμάς. Αυτό αμέσως είχε επισκιάσει τις πληροφορίες και τις συζητήσεις που ήταν σε εξέλιξη για ενδεχόμενη παράταση της εκεχηρίας, μάλιστα και μέχρι την Κυριακή. Πάντως, χθες τηρήθηκε κανονικά η Συμφωνία Απελευθέρωση και Ανταλλαγής Ομήρων. Η Χαμάς απελευθέρωσε 8 Ισραηλινούς, ναι. και όχι 10 όπως συνηθίζει. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία και εξήγηση γιατί 8 και όχι 10 όπως έπρεπε η συμφωνία. Είναι 7 γυναίκες 21-40 ετών και ένας έφηβος Βεδουίνος, ο οποίος έχει απελευθερωθεί μαζί με την αδελφή του, 18 και 17 ετών, τα δύο νεαρά παιδιά Βεδουίνοι. Να θυμίσω ότι η επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Βεδουίνοι που ήταν στην περιοχή, υπάρχουν οικισμοί Βεδουίνων στο νότιο Ισραήλ και πάρα πολλοί από αυτούς επίσης εργαζόντουσαν σε κιμπούτς και άλλες αγροτικές εργασίες και απήχθησαν μαζί με άλλους, είναι Ισραηλοί υπήκοοι βέβαια, αλλά απήχθησαν παρόλο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι όντας Άραβες θα μπορούσε, δεν ξέρω εγώ, να μην τους απαγάγει η Χαμάς. Και είναι νομίζω η πρώτη φορά που απελευθερώνονται Βεδουίνοι στα πλαίσια αυτό της ανταλλαγής ομήρων και των σχετικών συμφωνιών. Βέβαια το Ισραήλ από τη δική του πλευρά απελευθέρωσε και 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους όπως γίνεται. Μωυσή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχουν απομείνει ως όμηροι από τις δύο πλευρές. Υπολογίζεται τουλάχιστον μέχρι χθες το Ισραήλ μιλούσε για λίγο πάνω από 160, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Μάλιστα. 169, δεν ξέρω αν περιλαμβάνονται και οι 8. Mm-hmm. Και επίσης δεν γνωρίζουμε πόσοι ακόμα έχουν απομείνει γυναίκες και παιδιά, πόσοι συνολικά είναι άμαχοι και πόσοι είναι στρατιωτικοί και πόσοι είναι ακόμα και ξένοι υπήκοοι. Να πούμε ότι χθες στα κορίτσια που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνεται και μία 21χρονη που έχει και γαλλική υπηκότητα και ήταν μία κοπέλα η οποία ήταν μία από τις τραγικές φιγούρες των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου γιατί είχε απαχθεί από το φεστιβάλ Supernova και είχε προβληθεί και ένα βίντεο που έδειχνε την απαγωγή της. Είχε εμφανιστεί και σε ένα βίντεο μετέπειτα που είχε μεταδώσει η Χαμάς με μπαταρισμένο θα έλεγα χέρι όπου ζητούσε άμεσα να συνδράμει το Ισραήλ, ναι. στην απελευθέρωσή της και τα σχετικά και επίσης απελευθερώθηκε και μία Μεξικανο-Ισραηλινή. Τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, όπως είπαμε, επισκέφθηκε χθες το Τελαβίβο που είχε επαφές με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστινιακή Αρχή στη Ραμάλα. Φαίνεται ότι πιέζει το Ισραήλ να αλλάξει τακτική,
Δηλαδή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας προκειμένου να μην υπάρξουν οι εκατόμβες αμάχων που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες των κατοίκων στη Νότια Γάζα, καθότι από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ σκοπεύει να επεκτείνει πλέον τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις και σε αυτό το τμήμα. Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε αργά χθες το βράδυ στο Τελαβίβ, είπε χαρακτηριστικά ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιτακτικό να μην επαναληφθούν οι μαζικές απώλειες και ο εκτοπισμός της κλίμακας που έχουμε δει στη Βόρεια Γάζα και να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο Νότο. Είναι προφανές ότι η αμερικανική πλευρά προσπαθεί τώρα πώς μπορεί να γίνει να πιέσει το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει είτε να αφήσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική εκεχηρία, τώρα πώς μπορούν να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με δεκάδες στρατεύματα να δρουν, μένει να το δούμε. Ναι. Με τον Αμπά στη συνάντηση ο Μπλίνκεν είπε ότι επανέλαβε μάλλον τη δέσμευση των ΗΠΑ για δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Χθες είχαμε και ένα διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισπανία. Γιατί ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Πέντρο Σάντσεφ, ο οποίος πρόσφατα είχε επισκεφτεί βέβαια και το Ισραήλ, είπε ότι έχει αμφιβολίες κατά πόσο το Ισραήλ συμμορφώνεται με το ανθρωπιστικό δίκαιο, μια δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και το Ισραήλ κάλεσε και τον Ισπανό πρέσβη για εξηγήσεις. Να πούμε ακόμη ότι σήμερα η εφημερίδα New York Times δημοσιεύει μια σημαντική πληροφορία που λέει ότι το Ισραήλ γνώριζε, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ γνώριζαν εδώ και ένα χρόνο τα σχέδια της Χαμάς για αυτή τη μεγάλη κλίμακας επίθεση, αλλά υποβάθμιζαν την απειλή. Είναι ένα ακόμα δημοσίευμα, δεν είναι πρωτόγνωρο, έχει γραφτεί και πρόσφατα ξανά και κάτι παρόμοιο από την Ισραηλινή εφημερίδα Άρετς, αλλά και γενικά από την πρώτη στιγμή σε πολλά διεθνή και Ισραηλινά μέσα έχει κυκλοφορήσει ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες, ακόμα και εμφανή βίντεο με τη Χαμάς να πραγματοποιεί θα λέγαμε στρατιωτικού τύπου ασκήσεις για να καταλάβει κιμπούτς και τα σχετικά, μάλλον οι μυστικές υπηρεσίες και βέβαια πάνω απ' όλα η ευθύνη ανήκει στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ είχαν αγνοήσει τους κινδύνους αυτούς. Είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία θα βρεθεί αντιμέτωπος και μάλλον με έντονες επικρίσεις ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάου, αν και εφόσον βέβαια τελειώσει ο πόλεμος και κληθεί να απολογηθεί πολιτικά θα έλεγα για αυτό το μεγάλο θέμα. Επίσης να πούμε ότι έχουν απελευθερωθεί συνολικά 105 άνθρωποι από την ομιλία της Χαμάς, Ισραηλοί και ξένοι υπήκοοι και 240 Παλαιστίνοι. Και τέλος να κλείσουμε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Ισακ Χέρτσογκ, ο οποίος βρίσκεται και αυτό στο Ντουμπάι και παίρνει μέρος στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, ζήτησε τη βοήθεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, απευθύνθηκε στον προεδρεύοντα της Συνόδου, της COP28, που είναι ο Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιάντ Αλ Ναχιάν, να χρησιμοποιήσει το πολιτικό του βάρος και να συμβάλλει και αυτός στην απελευθέρωση, να απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι. Μάλιστα. Δυστυχώς, ο μήνας δυστυχώς, έτσι. Μπαίνει με πάρα πολύ κακούς ιονούς. Τουλάχιστον για αυτήν την ταλέπορη περιοχή που έχει κλείσει σχεδόν κοντεύουμε 2 μήνες πολέμου. Έτσι, έτσι. Ξέροντας μια εβδομάδα εκεχηρίας, 24 Νοεμβρίου εκεχηρία, 1η Δεκεμβρίου σήμερα, τα όπλα έχουν πάρει ξανά τον πρώτο λόγο. Μάλιστα. Μωσή, ευχαριστώ θερμά. Να σου ευχηθώ ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και Δευτέρα θα τα πούμε πάλι εδώ. Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.